Status FM 107 και 7 στο μικρόφωνο Ανδρέας Σταματόπουλος. Έχουν αρχίσει ήδη συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, αλλά όσο προλαβαίνουμε να πάμε, όπως στη συναυλία που υπάρχει το Σάββατο εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κήπου, με την Φωτεινή Δάρα, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας, κυρία Δάρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, λέγαμε ότι με την πιθανή αναζωπήρωση του κορονοϊού δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα θα μπορούμε να πηγαίνουμε σε συναυλίες και θέατρο, οπότε να σπεύσουμε όσο είναι καιρός. Μη λέτε τέτοια, γιατί πραγματικά δεν θέλουμε καθόλου να το ζήσουμε αυτό ξανά. Ελπίζω να μην γίνει, ελπίζω να πέφτουμε έξω στις προβλέψεις. Μακάρι, μακάρι, όλοι το ευχόμαστε. Και σε όλα αυτά που επιθυμολογούνται. Αλλά εμείς είμαστε εδώ, είμαστε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Και το Σάββατο θα είμαστε σε μία και μοναδική βραδιά στο Θέατρο Κήπου μαζί με τον Γιώργο Παπαχριστούδη, που είναι στο κέντρο της πόλης. Ωραία. Στο κέντρο της πόλης, και είναι μια συναυλία στα πλαίσια του Φεστιβάλ Καλοκαιριού που διοργανώνει ο Δήμος φέτος για πρώτη φορά. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Επιτέλους καλοκαίρι η Θεσσαλονίκη μου, λέγεται. Θεσσαλονίκη μου, ακριβώς. Την αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Και μου επιτραπεί από τη Θεσσαλονίκη, παρόλο που δεν είμαι Θεσσαλονικιά, αλλά η κόρη μου είναι μισή Θεσσαλονικιά, να πω και εγώ ότι την αισθάνομαι δική μου πόλη, μιας και από εδώ ξεκίνησα, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, πριν από αρκετά χρόνια. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μας το λέτε. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, θα είστε εσείς δηλαδή και ένα πιάνο? Ναι, αλλά τι πιάνο? Ο Γιώργος Παπαχριστούδης, βεβαίως. Ο Γιώργος Παπαχριστούδης, που δεν χρειάζεται και πάρα πολλές συστάσεις πια, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει με τους καλύτερους και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει την διεύθυνση της ορχήστρας και της ενορχιστρώσης στην υγειά μας, στην εκπομπή αυτή που αγαπούν τόσο πολύ οι Έλληνες και παρακολουθούν το Σάββατο το βράδυ. Το Σάββατο λοιπόν θα είμαστε μαζί και τα χέρια του όταν αγγίζουν το πιάνο είναι σαν μια ολόκληρη ορχήστρα, δεν χρειάζεται να έχουμε και μεγάλη ορχήστρα. Οπότε όλοι όσοι θα έρθουν το Σάββατο να ακούσουν, να σας ακούσουν, θα ακούσουν τραγούδια από τις αρχές του 2000 που ξεκίνησατε τη δισκογραφία τότε με το Φεύγα, αν θυμάμαι καλά, μέχρι σήμερα. Υπάρχουν και αυτά, υπάρχει και το Στάλσιμο από τις Μάγισσες της Σμύρνης που μιλάει για τις μήλες μονημένες πατρίδες, πολύ επίκαιρο και αυτό το τραγούδι αυτήν την εποχή και τραγικά επίκαιρο, αλλά και πάρα πολλά όμορφα τραγούδια που αγαπάμε και που είναι πάρα πολύ γνωστά από Μάνο Χατζηδάκη, που θα παίξουμε και δεν μπορεί να λείπει ποτέ από τα προγράμματά μας, τα τραγούδια της Τζένις Βάνου που αγαπώ πολύ και που και αυτή ήταν μια καλλιτέχνης που θεωρούσε τη Θεσσαλονίκη πόλη της, παρόλο που δεν ήταν Θεσσαλονικιά, αλλά θεωρούσε τη Θεσσαλονίκη πόλη της γιατί η Θεσσαλονίκη την αγκάλιασε και η Θεσσαλονίκη την αγαπάει πολύ. Και τα τραγούδια λοιπόν της Τζένις Βάνου σε πολύ όμορφες διασκευές παιγμένες από το πιάνο, από τον Γιώργο Παπαχριστούδη στο πιάνο, αλλά και ξένα τραγούδια. Κανθά το Μάρ, τραγούδια από... μην τα αποκαλύψω κιόλας. Όχι, όχι, να έχουμε και εκπλήξεις. Ωραία. Βεβαίως, βεβαίως. Και σας περιμένουμε. Αγαπάμε πολύ το κοινό της Θεσσαλονίκης και είναι η πρώτη μας συναυλία και ελπίζω να συνεχιστούν οι συναυλίες. Μακάρι. Είναι η πρώτη μας συναυλία με κοινό από την εποχή αυτή τη δύσκολη που περάσαμε. Δεν έχουμε ξαναέρθει σε επαφή με το κοινό. Είναι η πρώτη φορά που ξαναρχόμαστε σε επαφή. Κυρία Δάρα, στην σημερινή εποχή, τώρα ακούσαμε στην αρχή και ένα τραγούδι το οποίο είναι σχετικά καινούριο, το «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια», και εννοώ η εκτέλεση συγκεκριμένη είναι καινούρια και πολύ ενδιαφέρουσα, με μια παιδική χοροδία του Σπυρίδωνα Λάμπρου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πολύ ωραίο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είμαστε στην εποχή που βγαίνουν καινούργια τραγούδια μόνο, ας πούμε, ένα single στο YouTube, ούτε καν δηλαδή σε CD single, και δεν βγαίνουν πλέον ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές? Ναι, δεν είμαστε στην εποχή δυστυχώς που ήμασταν παλιότερα, που έβγαινε ένας ολόκληρος δίσκος και περίμεναν. Εγώ ούτε αυτή την εποχή την πρόλαβα ακριβώς. Αλλά θυμάμαι έτσι στα πολύ παιδικά μου χρόνια τα αδέρφια μου που είναι μεγαλύτερα, που έπαιρναν ολόκληρο το δίσκο και άκουγαν ολόκληρο το δίσκο, γιατί ήταν και μια διαδικασία ολόκληρη να ακούσεις, να επιλέξεις εσύ το τραγούδι που θα, που θα σου αρέσει και που θα συνεχίσεις να ακούς. Αλλά προσαρμοζόμαστε όλοι τώρα στην εποχή αυτή. Ναι, δυστυχώς έχουμε περάσει αυτή την εποχή. Παρόλα αυτά η δημιουργία δεν σταματάει ποτέ.
το τραγούδι δεν σταματάει ποτέ, η μουσική δεν σταματάει ποτέ και δεν πρόκειται να σταματήσει ό,τι και να γίνει, γιατί είναι απαραίτητη και για τον κόσμο, αλλά είναι απαραίτητη και για μας που θέλουμε να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Mm-hmm. Πριν από μερικά χρόνια είχατε τολμήσει, να το πω έτσι, να βγάλετε τον επιβάτη του Μίκη Θεοδωράκη σε CD. Ναι, ναι. Αυτό πώς το είχατε αποφασίσει, από την άποψη ότι είναι ο Θεοδωράκης επίκαιρος ή μήπως είναι πλέον λίγο βαρύς για τη σημερινή εποχή? Εγώ από μόνη μου, να σας πω την αλήθεια, δεν θα το είχα τολμήσει, mm-hmm. γιατί είναι ένας δίσκος πάρα πάρα πολύ σημαντικός, πάρα Βεβαίως. Πολύ και πολύ ωραία ερμηνευμένος, σε δύο φορές ερμηνευμένος, τη μία από τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά, την πολύ όμορφη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά, και την άλλη από την φωνή της εμβληματική mm-hmm. φωνή του Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαρία Φαραντούρη. Να, ναι. Όμως μου το ζήτησε ο ίδιος, μου το πρότεινε ο ίδιος, όχι μου το ζήτησε, μη λέω έτσι και μεγάλες κουβέντες, mm-hmm. μου το πρότεινε ο ίδιος. Δουλέψαμε μαζί για το δίσκο, το κάναμε πραγματικότητα και είναι ένας δίσκος τον οποίο τον έχω στο βιογραφικό μου, που λέμε. Ναι, και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ένα παράσημο στην πορεία μου, που πραγματικά θα το κουβαλάω, ναι, έτσι για πάντα. Βεβαίως, γιατί ήταν πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, όσο επιφυλακτικοί και αν ήμασταν στην αρχή όταν ακούσαμε ότι θα ερμηνευθεί ξανά αυτός ο δίσκος, αλλά σας δικαίωσε τρίτη το αποτέλεσμα. Φορά. Ναι, σας δικαίωσε. Τρίτη φορά. Επέμενε ο ίδιος, επέμενε πολύ. Και ξέρετε, είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί εντάξει, το να δουλέψεις μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, να είναι εκεί στις ενορχιστρώσεις, να κάνει αυτό τις ενορχιστρώσεις, να κάνει αυτό τη διεύθυνση της ορχήστρας, να δουλέψεις όλες τις πρόβες, πραγματικά είναι τεράστιο για μένα γεγονός. Μάλιστα, τώρα είπατε ότι είναι αυτή η πρώτη συναυλία. Είχαμε περάσει την περίοδο που περιγράψαμε προηγουμένως. Θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι έχει στοιχήσει, είναι δηλαδή μεγάλο το πλήγμα που δέχθηκε ο πολιτισμός, η τέχνη, όχι μόνο το τραγούδι, από τα μέτρα αυτά για τον κορονοϊό? Ναι, βέβαια, είναι τεράστιο το πλήγμα και το ξέρουν όλοι και το καταλαβαίνουν. Mm-hmm. Είναι τεράστιο το πλήγμα, γιατί το βλέπουμε ότι το πρώτο πράγμα που απαγορεύτηκε, το τελευταίο που επετράπη και το πρώτο που μπορεί να ξαναπαγορευτεί είναι οι συναυλίες. Και αυτό είναι τεράστιο πλήγμα, όχι μόνο έτσι όπως το λέμε πρακτικά για τους καλλιτέχνες, mm-hmm. Εννοώ πρακτικά το βιοπορισμό που έχουμε ανάγκη όλοι μας. Αλλά όχι μόνο οι καλλιτέχνες, όλα τα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα, εννοείται, mm-hmm. που έχουν πληγεί πάρα πολύ, πολλά επαγγέλματα, τα περισσότερα. Που σχετίζονται με την τέχνη και τον πολιτισμό, ναι. Και όχι μόνο, mm-hmm. και όχι μόνο. Αλλά πραγματικά για μας είναι ένα τεράστιο πλήγμα και το να μην ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Είναι τεράστιο πλήγμα, δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο και υπάρχουμε μέσα από αυτή την επαφή. Mm-hmm. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, γιατί του το οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Mm-hmm. Και πρέπει και ο κόσμος να αγαπάει και τους καλλιτέχνες, γιατί και εμείς τους αγαπάμε πολύ, mm-hmm. και όχι σκέτα τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα, γιατί κάποιος θα δημιουργεί όλα αυτά. Και επειδή πιστεύω είπαμε ότι ο κόσμος μας αγαπάει πολύ, μας το δείχνει. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Και επειδή, όπως είπαμε, δεν υπάρχει πλέον δισκογραφία, οπότε και ο βιοπορισμός του καλλιτέχνη έρχεται μέσα από τις συναυλίες και τις ζωντανές εμφανίσεις. Βεβαίως, η δισκογραφία μπορεί να μην υπάρχει με την έννοια που υπήρχε. Να αγοράσουμε το CD, όπως είπατε πριν. Ναι. Ακριβώς, αλλά δημιουργία υπάρχει. Mm-hmm. Και η δημιουργία δεν θα σταματήσει ποτέ. Γιατί όσο και αν υπάρχουν τραγούδια παλιά, όσο και αν υπάρχουν εκτελέσεις παλαιότερες, πάντα θα αναζητάμε και κάτι το καινούριο. Πάντα θα θέλουμε και μια καινούρια δημιουργία. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, τα σχέδιά σας μετά τη Θεσσαλονίκη. Α, μετά το Σάββατο λοιπόν που είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου, συνεχίζουμε με συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, διαδικτυακές συναυλίες. Κάθε συναυλία είναι μια διαφορετική συναυλία και θα βρεθούμε όχι μόνο διαδικτυακά και με την παρουσία κοινού, ελπίζουμε, mm-hmm. και διαδικτυακά στους Δελφούς, στον Ομφαλό της Γης, όπου για μένα είναι φοβερό ότι θα τραγουδήσω για πρώτη φορά σε αυτό το μεγάλης, ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνικό πολιτισμό μέρος. Συνεχίζουμε, έχουμε και άλλες συναυλίες στην Πάργα, στην Άρα περιοδία Ζουράκι, σε πολλά μέρη. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε. Μακάρι. Αλλά μακάρι. Τώρα είμαστε εδώ. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Αλλά είπατε κάτι πριν. Είπατε διαδικτυακές συναυλίες. Κάνατε αρκετές διαδικτυακές συναυλίες. Εκπέμπουμε από παντού, αν νομίζω ήταν ο τίτλος. Ακριβώς. Ναι, ναι.
Πώς είναι λοιπόν να κάνετε μια συναυλία που δεν έχει κοινό από κάτω, αλλά γνωρίζετε ότι σας βλέπουν μέσα από την οθόνη ενός κινητού, ενός τάμπλετ, ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή? Κλείνω τα μάτια μου και τις φαντάζομαι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό? Δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά μόλις το καταφέρεις, αμέσως εζάνεσαι σαν να ήταν εύκολο από την αρχή. Ναι, κλείνω τα μάτια μου και θυμάμαι την αίσθηση. Κλείνω τα μάτια μου και φαντάζομαι τους ανθρώπους να είναι κοντά μου. Κλείνω τα μάτια μου και προσπαθώ να αγκαλιάσω μέσα από τη μουσική μας, να αγκαλιάσουμε τον κόσμο που έχει την ανάγκη ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και από μακριά, ακόμα και από τους δέκτες τους, από τα λάπτοπ, όπως είπατε, από οπουδήποτε, να παρακολουθήσει τους καλλιτέχνες και να συνομιλήσει με αυτούς μέσα από αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Σχεδιάζετε να ηχογραφήσετε κάποια καινούργια τραγούδια ή έχετε κάτι, κάνετε κάποιες πρόβες για καινούργια μουσική? Συνέχεια ετοιμάζουμε καινούργια τραγούδια. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ απορροφημένοι στο να ξαναβγούμε μπροστά στον κόσμο και να κάνουμε έτσι τις συναυλίες μας και να έρθουμε σε αυτήν την πολυπόθητη, όπως είπα, επικοινωνία. Τώρα το τελευταίο τραγούδι που κάναμε ήταν αυτό, το «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια», μαζί με την χοροδία του Σπύρου Λάμπρου, και την κάναμε κατά τη διάρκεια αυτή τη συνεργασία, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, από μακριά. Τραγούδησαν δηλαδή τα παιδιά από το σπίτι τους και όλες οι φωνές των παιδιών, οι παιδικές φωνές αυτές, ενώθηκαν με το πιάνο και την φωνή που εξέπεμπε από το σπίτι μας και τα παιδιά, το καθένα από το σπίτι του ξεχωριστά. Αν δεν μας το λέγατε, δεν θα το είχαμε καταλάβει πάντως, κυρία Βάρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Μόνο αυτό το τραγούδι ηχογραφήσατε με τη χοροδία ή και θα υπάρχουν και άλλα? Με τη χοροδία του Σπύρου Λάμπρου συνεργαζόμαστε πολύ συχνά. Uh-huh. Φυσικά και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Δεν έχουμε κάτι τώρα στα σκαριά. Κάναμε το «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια» και το «Όταν όλα περάσουν» είχαμε κάνει, ένα παλιό τραγούδι που είχα πει, ένα τραγούδι από τους πρώτους μου δίσκους, από το «Δελτίο Ανέμων», το οποίο το ξαναείπαμε συμβολικά. Το «Δελτίο Ανέμων» του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ναι, βέβαια. Ακριβώς, τότε που είχαμε και του Μανώλη Αναγνωστάκη, το «Όταν όλα περάσουν», τότε που είχαμε πρώτο ξεκινήσει αυτή τη δύσκολη διαδικασία του εγκλισμού μας, σκέφτηκα να ξαναπώ το «Όταν όλα περάσουν». Είχατε πάντως την ευκαιρία και Αναγνωστάκη και Γκάτσο να τραγουδήσετε, μεγάλους ποιητές. Πολύ μεγάλους, πραγματικά. Πολύ σπουδαίους και εύχομαι και στους καινούργιους τραγουδιστές και στις επόμενες γενιές να έχουν αυτή την ευκαιρία να μπορούν να τραγουδήσουν σπουδαίους συνθέτες. Γιατί και εσείς, εκτός από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τραγουδήσατε εκτός από τον Παπαδημητρίου και τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και νομίζω και Νίκο Μαμαγκάκη είχατε τραγουδήσει παλιότερα. Και... Ακριβώς. Ναι, και ναι. Νίκο Μαμαγκάκη και με τον Νίκο τον Ξηράκη έχουμε συνεργαστεί. Όλοι κολοσσοί του τραγουδιού, βέβαια. Και με τον Μαρκόπουλο. Και τι να σας πω τώρα, είναι πραγματικά, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Η δική μου η γενιά έχει προλάβει πάρα πολύ σπουδαίους συνθέτες. Και όχι μόνο να πούμε τα τραγούδια τους ξανά, όπως την επανεκτέλεση, ας πούμε, της «Θάλασσας Πλατιάς» που κάναμε, που είναι Μάνος Χατζηδάκης, αλλά ή στα τραγούδια της Τζένις Βάνου, αλλά και να έρθουμε σε επαφή και να κάνουμε πρόβα με αυτούς τους σπουδαίους συνθέτες. Εγώ πιστεύω όμως και στους καινούριους. Πιστεύω ότι ξαναγεννιούνται ταλέντα και είναι έτσι μικροί σπόροι που πρέπει να τους ποτίσουμε όλοι μαζί και να τους αφήσουμε να αναπτυχθούν. Μάλιστα. Οπότε, ραντεβού το Σάββατο στο Θέατρο Κήπου, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Το Θέατρο Κήπου, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, 9 και 4 εκεί πέρα θα ξεκινήσουμε. Και μου είπαν από το Δήμο ότι μπορώ να σας δώσω 3 διπλές προσκλήσεις, εφόσον μας κάνετε αυτή τη τιμή να προβάλλετε αυτή τη συναυλία. Πάρα πολύ ωραία. Θα δώσουμε εμείς τα ονόματα και θα έχουν λοιπόν 3 φίλοι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την συναυλία. Ευχαριστούμε πολύ να προλάβετε, γιατί έχουμε αρκετή έτσι. Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί έχουμε αρκετή ζήτηση. Οπότε εύχομαι να έρθουν οι άνθρωποι να απολαύσουν με όλους τους κανόνες ασφαλείας, γιατί δεν μπορούμε να καθόμαστε και πάρα πολύ κοντά, θα πρέπει να είμαστε αραιά, αλλά ο Δήμος έχει πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να είναι ασφαλής αυτή η βραδιά και να την απολαύσει ο κόσμος έτσι όπως πρέπει. Κυρία Δάρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην συναυλία. Ναι, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ σας. Γεια σας. Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.
στους 107 και 7.